Είμαστε λίγα χιλιόμετρα ακριβώς από τα borders, όπου έχει στηθεί το camp που υποδέχεται όλους τους πρόσφυγες από την Ουκρανία που έρχονται οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να μείνεις αδιάφορος όταν βλέπεις παιδιά, μητέρες, ανθρώπους αβοήθητους να βρίσκονται στο κρύο σε μια ξένη χώρα κάτω από μια βαρβαρότητα την οποία φύγανε από τα σπίτια τους. Αυτή λοιπόν όλη η κατάσταση με παρακίνησε να έρθω εδώ στα σύνορα και να δώσω κάθε δυνατή βοήθεια μπορώ να δώσω. Σαν Κορφιάς Γιώργος και σαν πρόεδρος του Aqua Health Foundation, ούτως ώστε να μην λείψει τίποτα στον κόσμο που έρχεται εδώ, είτε αυτό είναι τρόφιμο, είτε αυτό είναι φάρμακο, είτε είναι γάζα, είτε αυτό είναι η ανάγκη του να μεταφερθεί από εδώ στον επόμενο προορισμό του, μέσα στην Πολωνία ή εκτός Πολωνίας. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο βανάκια τώρα και ένα αυτοκίνητο Jeep, το οποίο το χρησιμοποιούμε για τη μετακίνησή τους και για τις ανάγκες τους. Συν της άλλης, έχουμε λάβει και τον άτυπο ρόλο του φούρναρη. Είμαστε οι φούρναροι, οι Έλληνες λοιπόν που φέρνουμε το ψωμί. Έλληνες. Για πόσα άτομα λοιπόν παίρνετε, αγοράζετε ψωμί από την πρώτη μέρα για το συγκεκριμένο camp? Αναλόγως τις ανάγκες, από 300 έως 500 υπάρχουν κάθε μέρα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις εσύ? Το μήνυμα που θέλω να στείλω σίγουρα σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους ανθρώπους που θα ακούσουν έναν άγνωστο άνθρωπο να τους μιλάει από τα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία, είναι ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δείξουμε την αγάπη μας με πράξεις.